Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο, είναι το like του Σαββάτου σήμερα 29 του Μαΐου, λίγο πριν μας αποχαιρετήσει αυτός ο μήνας, ναι, και εμείς τον αποχαιρετήσουμε και υποδεχτούμε επισήμως το καλοκαιράκι, το καλό το καλοκαιράκι, αυτό το ωραίο το καλοκαιράκι που το περιμένουμε πώς και πώς για να πάρουμε τις ανάσες μας, τις ανάσες, δροσιάς. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαι. Υπόσχομαι, μπαμπά, να μην ξαναπειράξω τα μαλλιά μου κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Συνέχεια αυτό, μου στέλνει μήνυμα, σταμάτα να πειράζει τα μαλλιά, σταμάτα να πειράζει τα μαλλιά. Ακόμα και στον Νίκολη που βγήκες προχθές, χθες, πείραζες τα μαλλιά. Λοιπόν, Σάββατο σήμερα είπαμε, είναι το like του Σαββάτου και τι θα δούμε σε αυτή την εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να δούμε το χθεσινό απόσπασμα από το καλό μεσημεράκι και την συνομιλία μας μέσω Skype, την έκπληξη που κάναμε σε συνεργασία με την Αγγελικούλα μου, με την Αγγελική και την ομάδα παραγωγής της εκπομπής του Νίκου στον ίδιο, μετά από ένα σχετικό απόσπασμα που έπαιξε. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Ντόλι τον Τζιρούδη και να συζητήσουμε για μία ακόμη νέα έρευνα σχετικά με τα ζώα, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν ξέρω, δεν μου λένε τι έρευνες θα μου δείχνουν. Απλά έρχεται ο Τόλος και μου λέει πράγματα. Αυτό. Επίσης, θα συνδεθούμε με την πανέμορφη Κο, θα σας ταξιδέψουμε. Θα είμαστε εκεί μπροστά στην παραλία με τη βοήθεια του Μπάμπη του Πολιτίδη, του συντοπίτη μας από την Τολιμαίδα, γνωστό μοντέλο αλλά και διοργανωτή fashion show, ο οποίος θα μας μιλήσει εκεί πέρα και για τον τουρισμό, πώς ακριβώς θα πάμε φέτος στις παραλίες, τι γίνεται, δεν τα μάθαμε αυτά. Και φυσικά θα έχουμε και πολύ ωραία πλάνα από την χώρα της Κο. Και σε αυτή την εκπομπή θα συζητήσουμε και θα γνωρίσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ποια είναι η χρήση λοιπόν των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην καθημερινότητά μας, πώς αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εις όφελός μας και φυσικά να βοηθούμε το περιβάλλον, μιας και είναι οικολογική η... Μιχάλη μου, είναι οικολογικά τα ίδια, ακριβώς δεν καίνε βενζίνη. Με φορτίζουν και με τον ήλιο, έχουν και φωτοβολταϊκό από πάνω. Τα πλάνα μου τα πέρασες ή μόνο τη συνέντευξη? Υπέροχα. Λοιπόν, εδώ τα λέμε και όλα σκηνοθετικά. Θα δούμε λοιπόν μια αποκλειστική συνέντευξη του Γιώργου Τοπαλίδη, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να πάρετε το δικό σας οικολογικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είτε για επαγγελματική είτε για προσωπική χρήση. Και φυσικά, τι άλλο θα κάνουμε? Θα μοιράσουμε και δώρα. Μπαίνετε στο προσωπικό μου Instagram, Λίτσα Παλαμά. Ανοίξτε το μου λιγάκι αυτό, αν θέλετε. Έτσι, νομίζω ότι φορά... μακριά φούστα. Ρίχνω το χορηγό. Να με συγχωρήσει ο χορηγός και λίγο ακόμα θα είμαι μια χαρά. Λοιπόν, τι έλεγα? Έλεγα ότι μπορείτε να μπείτε στο προσωπικό μου Instagram, εκεί όπου τρέχουν πάρα πολλά giveaways, για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Φυσικά, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς αυτής της εκπομπής, ξεκινώντας με τα αγαπημένα μας Μικέλ. Από πού να πάω? Να πάω από εδώ. Έχω πάθει μία... Πώς τη λένε αυτή να... που δεν μπορείς να προσανατολιστείς. Λοιπόν, να πιω κι εγώ μια γουλίτσα. Από το Μικέλ, ρόφημά μου, να δροσιστώ. Και να σας πω ότι φυσικά μπορείτε να παίρνετε τα αγαπημένα σας ροφήματα στην πόλη, αλλά και καθημερινά, στα ταξίδια σας, στη δουλειά σας, με την ηθική βάση Μικέλ, με τα υπέροχα αυτά, πολύ ταξιδεμένα και υπέροχα σχεδιασμένα κύπελα, είτε στη μικρή συσκευασία, είτε στη μεγάλη συσκευασία, τον καφέ σας, το οποιοδήποτε ρόφημά σας, το κρύο σας, το τσάι, τη σοκολάτα σας, την κρύα, το Μικέλο, το Μικελοτσίνο σας, ό,τι τραβά η όρεξή σας. Και επίσης, μπορείτε να κάνετε και δωράκια Μικέλ στα αγαπημένα σας πρόσωπα, να πάρετε τις σκούπες Μικέλ, τις οποίες μπορείτε μέσα να τις γεμίσετε ακόμα και με καραμελίτσες ή με τις συσκευασίες καφέ Μικέλ, όπου μπορείτε στο σπίτι σας να απολαμβάνετε το χαρμάνι, τη γεύση αυτή την υπέροχη, καφέ Μικέλ, κάνοντας το δικό σας Μικέλ με την δική σας μηχανή. Και ειδικές συσκευασίες με κομμένο καφέ για μηχανές που θέλουν κομμένο καφέ, αλλά και κάψουλες, οι οποίες κάψουλες, και θα σας τις δείξω τώρα, οι οποίες κάψουλες, με συγχωρείτε, θα περάσω έτσι από εδώ μπροστά, μπαίνουν στις μηχανές που χρησιμοποιούν κάψουλες. Και έτσι λοιπόν απολαμβάνετε, όπως σας είπα, την υπέροχη γεύση του καφέ Μικέλ και στο σπίτι σας. Και ελληνικός Μικέλ και Μικέλ Εσπρέσο 100% αράμπικα, υπέροχη γεύση, φρεσκοκομμένος και πάντα έτσι με τα αρώματα και
και την αυτή έντονη γεύση που αφήνει ο καφές Μικέλ στους λάτρεις του καφέ. Δεν μένουν όμως εκεί. Τα Μικέλ έχουν δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ ωραίο μάρκετ με προϊόντα διατροφής και υγιεινής διατροφής, όχι απλά διατροφής. Ταχυνόκρεμα, αμυγδαλόκρεμα αλλά και νηστίσιμη κρέμα κακάο είναι οι γεύσεις σε κρέμες που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Μικέλ για εσάς και για τα παιδιά σας για να ξεκινάτε την ημέρα σας γερή, έτσι με ένα πολύ έντονο και απολαυστικό πρωινό ή να κάνετε το σνακ σας στη δουλειά, στο σχολείο, το απόγευμα στο σπίτι, πριν τη γυμναστική και να παίρνετε ενέργεια από τις υπέροχες γεύσεις των κρεμών Μικέλ. Δεν μένουν εκεί, έχουν και καραμελίτσες Μικέλ, τις υπέροχες αυτές καραμέλες που λατρεύω εγώ, αλλά και fruit and nut mix, δηλαδή ξηρούς καρπούς και super fruits σε σακουλάκια, ειδικά να, Βαγγέλη, που μου έλεγες τι να παίρνουμε στη δουλειά για ενδιάμεσο, για να μην μας φουσκώνει, για να μπορούμε να δουλεύουμε ταυτόχρονα όμως να μας δίνει και την ενέργεια αλλά και τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε καθημερινά. Ένα τέτοιο σακουλάκι, το οποίο βρίσκεται στα Μικέλ. Είτε να κάνετε μόνοι σας τον καφέ, δεν έχετε μηχανή, με τις υπέροχες mini εσπρεσιέρες Μικέλ. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και όλα αυτά φυσικά σε 4 καταστήματα στην πόλη της Κοζάνης. Αυτά λοιπόν τα καταστήματα της Κοζάνης σας προσφέρουν και για μία εβδομάδα για εσάς και για το φίλο σας που θα κερδίσει ένα ρόφημα κάθε μέρα δωρεάν. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Solar Energy Subasis, την εταιρεία διανομής, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια του ήλιου που βρίσκεται στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά φέρνει το ρεύμα στο σπίτι σας αλλά και στην επιχείρησή σας σε πολύ οικονομικές τιμές. Επίσης, πρατήρι υγρών καυσίμων και πλυντήριο αυτοκινήτων τώρα που θα βρέξει την άλλη εβδομάδα και θα γεμίσουμε λασπούλα στο αυτοκίνητό μας. Εάν δεν θέλετε να παιδεύεστε, πηγαίνετε στον Ταρτάρα, Ταρτάρας και εσύ ΩΕ, εκεί όπου μπορείτε και να ανεφοδιάσετε το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου σας με βενζίνη με αέριο κίνησης, αλλά και να το καθαρίσετε μέσα και έξω με το υπερσύγχρονο πλυντήριο που διαθέτει, χωρίς να σας αφήσει καμία φθορά. Να μην ξεχνάμε πως σε λίγο θα πρέπει να κάνουμε και τις φορολογικές μας δηλώσεις και γι' αυτό θα απευθυνθούμε στον Νίκο το Χατζίδη και στο γραφείο του, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα λογιστικά βιβλία και για επιχειρήσεις, αλλά και όλες τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις και ιδιωτών. Νίκος Χατζίδης, λογιστικό αλλά και ασφαλιστικό γραφείο, απέναντι από την πρώην Αγροτική Τράπεζα στην πόλη της Κοζάνης. Θα δείτε σε πολύ λίγο και τα στοιχεία, τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε μαζί του και να κλείσετε το ραντεβού. Πραγματικά, ξεγνιάστε από τα θέματα τα χρηματοοικονομικά σας. Τα αναλαμβάνουν όλα εκείνοι και με πολύ μεγάλη εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Funnybunny.gr, δεν ξεχνάμε πως μπορούμε να προμηθευτούμε τα πάντα για το παιδάκι μας από τη βρεφική του ηλικία. Παιχνίδια, βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφικής ανάπτυξης, οτιδήποτε χρειαζόμαστε, κρεβατάκια, καρεκλάκια, κούνιες, αλαξιέρες και παιχνίδια για τα παιδιά μας, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, σε συνεργασία με μεγάλους και επώνυμους οίκους και εταιρείες παιχνιδιών, επίσης επιτραπέζια για μεγαλύτερους, παζλ και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κουκλάκια, ξέρετε τις ωραίες αυτές τις δικές μας τις κουκλίτσες, αυτοκινητάκια και αυτοκίνητα για να μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας εσείς τα πιτσιρικάκια έξω στον κήπο. Παππού, ακούς, γιαγιά, ακούς, αν έχεις εγγονάκι, είναι πολύ ωραία περίοδος τώρα να του πάρετε ένα αυτοκινητάκι εξωτερικού χώρου, το οποίο είναι αυτά τι είναι, ηλεκτρικά είναι και αυτά, ηλεκτρικά. Βεβαίως, όλα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε πολύ εύκολα μέσα από το www.funnybunny.gr. Εκεί όπου είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα των Funny Bunny, βρίσκεται όλα τα προϊόντα και τις σχετικές τιμές, αλλά και πολλές προσφορές, τα παραγγέλνετε και πολύ εύκολα και γρήγορα έρχονται στην πόρτα σας. Τα Funny Bunny μπορείτε να τα βρείτε σε 4 σημεία στην Ελλάδα, σε Κοζάνη, Καστοριά, Πτολεμαϊδα, αλλά και Ιωάννινα. Και να περάσουμε αυτή τη στιγμή να σας πούμε πως χθες είχαμε την χαρά να κάνουμε μια μικρή έκπληξη στον Νίκο το Μουτσινά, ο οποίος πραγματικά κάθε φορά με τα αποσπάσματα που επιλέγει η ομάδα παραγωγής του και η αρχισυνταξία του, θέλω να πω ότι μένει άφωνος. Τον αφήσαμε για λίγο ακόμη άφωνο, για μια ακόμη φορά συγγνώμη άφωνο και χθες και του κάναμε και μια μικρή έκπληξη. Έτσι, τα είπαμε λιγάκι τηλεοπτικά, εμείς από εδώ, από το στούντιο του Φλά στην Κοζάνη και εκείνος από το δικό του στούντιο, στο καλό μας ημεράκι του Sky. Πάμε να δούμε το απόσπασμα και να επιστρέψουμε εδώ.
Πάμε να μαντέψουμε τι κάνει το γκάτζετ. Ήδια είναι σήμερα, ένα πολύ ωραίο γκάτζετάκι. Είναι αυτό εδώ. Είναι μακρόστενο. Ποιος? Έτσι από πάνω προς τα κάτω ή πιάτο, ας πούμε. Μακρόστενο και πιο κοντό. Ρόφημα. Αυτό που βγαίνει, δηλαδή, ναι, το τρως. Ναι, σε υγρή μορφή βγαίνει. Σε ημίγρη. Σε ημίγρη. Βγαίνει πηχτό, δηλαδή, αυτό που βγαίνει από εκεί. Ναι. Στην αρχή, όταν το βάζω, είναι σκληρό. Πού είναι τώρα ο Κωνσταντίνος να κάνει. Και κατά κύρια βάση άσπρο. Άσπρο. Ναι. Και το γλύφω. Το βρήκα. Το τελικό αποτέλεσμα. Το γλύφω. Και σ' αρέσει. Και εμένα προσωπικά ή γενικότερα. Γενικότερα, αλλά το ξέρω σίγουρα. Α, το ξέρεις κιόλας ότι μου αρέσει εμένα το όλη. Πού το ξέρεις εσύ. Μια φορά που είχα έρθει σπίτι σου και το είχαμε γράψει και σε βίντεο, βρε. Α, μπράβο. Που είχα πάει στο μπάνιο. Ναι. Μπράβο στη Δέσποινα! Τι ήτανε! Συγγνώμη, τι περίμενες ότι θα ήτανε? Άκου λίγο να δεις, Λίτσα μου. Η Λίτσα η Παλαμά, ρε παιδιά! Λίτσα! Φιλιά ρε Κωνσταντίνε, μα πραγματικά δεν ξέρω, με το φτωχό μου το μυαλό να πει κάποιος, μας το πήγατε πολύ συγκεκριμένα. Τι ήτανε όμως? Τι ήτανε, θέλω λίγο να μπει στο ρόλο μου, για να δεις πόσο δύσκολο είναι να μαντεύω όλα αυτά που μας δείχνει και ο Τόλης κάθε εβδομάδα. Είναι και τι το... μπορεί να... Είναι το μυαλό του Τόλη πολύ πρόστιχο, το καταλαβαίνω και βλέπω κάθε φορά την προσπάθειά σου να μην πάει προς τα εκεί, αλλά ο Τόλης είναι πάρα πολύ υπόγεια νηφίτσα, το έχω καταλάβει. Πραγματικά, πραγματικά. Νικόλα μου, θέλω να σου πω πως τα μυαλά μας συντονίζονται πάρα πολύ γενικότερα. Έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι ό,τι λες θέλω να το πω εκείνη τη στιγμή. Άρα είμαι σίγουρη ότι με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Σε καταλαβαίνω και επίσης επειδή πέρα από τα μυαλά έχεις συντονιστεί σε ίδια εγκυλική Γιανακοπούλου. Είναι σαν να σε βλέπω κάθε μέρα. Σαν να σε βλέπω κάθε μέρα. Να σου πω, το λεξικό της Λίτσας Παλαμά τι είναι εκεί δίπλα? Λοιπόν, το λεξικό ξεκίνησε από τις πρώτες χρυσές στις οποίες συμμετείχαμε με κάποιες δικές μου λέξεις που έβγαζα. Έτσι, πριν 2 χρόνια δημιουργήσαμε το δικό μου λεξικό. Τι ωραία! Έχω μέσα όλες τις περίεργες λέξεις που έχουμε πει στις εκπομπές. Ναι. Και επίσης θέλω να σου πω πως το gadget αυτό που παρουσιάσαμε με τον Τόλη, ναι, είναι απλά μία παγωτομηχανή που κάνει το δικό σου παγωτό βανίλια ή σοκολάτα, λευκό ή κακάο τέλος πάντων, πολύ απλά στο σπίτι και βγαίνει και έτσι. Ναι, το έχουμε δει. Ωραία. Και βγαίνει και τυρμπουσόν, θέλει, γνωστή τεχνική τυρμπουσόν. Γουρουνάκι. Γουρουνάκι, πολύ ωραία. Πότε θα έρθεις, ρε Λίτσα, από εδώ μια βόλτα? Αχ, Νικόλα μου, το θέλω πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να σε φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ στην όμορφη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Με μεγάλη χαρά. Θα σας έρθω. Μετά τις 2 Ιουλίου που εσύ θα τελειώσεις, μέχρι τις 2 μπορεί να έρθω εγώ. Άντε, άντε, με μεγάλη χαρά. Λίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου. Γεια σου, μωρό μου. Και εγώ. Γεια σου. Γεια, Νικόλα. Πω, είναι ίδια με την Αγγελική. Έχω τρελαθεί. Νόμιζα ότι μιλάμε το κοντρόλ. Υπέροχη. Ίδια. Παιδιά, πιστεύω να το ψάξω. Είναι δίδυμες, καλέ. Όλο σωματότυπος, όλα. Μπρά, τονάζει. Ίδια έπαθα τρέλα. Μπράβο. Μπράβο. Έχω τρελά. Μάλιστα, και κάπως έτσι θα περάσουμε να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας σαν σήμερα. Δεν έχουμε γιορτούλες, θα ξεκινήσουμε όμως με την Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Η 29η του Μάη, λοιπόν, ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος με πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, ο οποίος και συσπηρώνει πάνω από 100 εθνικές οργανώσεις γαστρεντερολογίας και περίπου 50.000 μέλη.
Το ένα το πολλαπλασίασα, το άλλο το διέρεσα. Η επιλογή όμως της συγκεκριμένης ημέρας σχετίζεται κυρίως με την ίδρυση αυτού του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντολογίας, ο οποίος και ιδρύθηκε στις 29 του Μάη του 1958. Τι ορίζουμε τώρα ως πεπτικό σύστημα? Ως πεπτικό σύστημα ορίζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη, η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός μας παίρνει από τις τροφές τα χρήσιμα συστατικά. Τα βασικά όργανα του πεπτικού συστήματος είναι τα δοντάκια μας, είναι οι σελιογόνοι αδένες, είναι ο φάριγγας, είναι ο ισοφάγος, είναι το στομάχι, είναι και το παχύ και το λεπτό το έντερο, είναι το ύπαρ, η χολοδόχος κύστη, αλλά και το πάγκρεας. Θα σας πω πως το εντερικό μικροβίωμα μας περιέχει, το εντερικό μικροβίωμά μας περιέχει, ακούστε τώρα, δεκάδες τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και πάνω από 1000 είδη γνωστά ως τώρα βακτηρίων, πολλά από τα οποία επιτελούν σημαντικές λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα. Πολύ σημαντικό λοιπόν το πεπτικό σύστημα για το ανθρώπινο σώμα. Σήμερα όμως έχουμε και Παγκοσμία Μέρα των Κυανόκρανων. Μάλιστα. Το κυανό δεν είναι το κόκκινο? Αυτοί γιατί φοράνε μπλε κράνη? Η Παγκόσμια ημέρα των Κυανοκράνων καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ για να να αποδώσει φόρο τιμής σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνού Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Θα σας πω πως 3.842 από το 1948 και το 2019 έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 3 Έλληνες. Και φυσικά έχει οριστεί αυτή η ημέρα. Είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην ουσία σε ειρηνευτικές αποστολές από τον Οργανισμό των Κυανόκρανων, αλλά φορώνε μπλε. It's okay. Πάμε στα γεγονότα του σαν σήμερα. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα και στιγμάτισε την ιστορία μας? Το 1453 έχουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. 1453, 29 Μαΐου του 1453 συνέβη το συγκεκριμένο γεγονός. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Έχουμε σφαγές, έχουμε λαϊλασίες και εχμαλωσίες, οι οποίες καταστρέφουν το ηρωικό αυτό νησί. Το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, δηλαδή της γνωστής ΑΕΚ. Το 1953 έχουμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί, παρακαλώ πολύ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Το 1985 έχουμε τραγικό τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντος νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Πραγματικά τραγικός τελικός. Ενώ το 1996, σαν σήμερα, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Κάτι που είδαμε πέρυσι. Πέρυσι δεν λειτουργήσε η Αγία Σοφία ως τζαμί, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, αχ, βλέπουμε και την Αγία Σοφιά μας. Αυτά ήταν τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και σημάδεψαν την ιστορία μας και αξίζει και άξιζε να τα μνημονεύσουμε. Επίσης, θέλω να σας πω πως θα πρέπει να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να δούμε μαζί. Αμέσως μετά έρχεται ο Τόλης Τσιρούδης. Ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με το πανέμορφο νησί της ΣΚΟ και φυσικά να γνωρίσουμε από κοντά την χρήση αλλά και την ωφελημότητα που προσφέρουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη ζωή μας. Επιστρέφω.
επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ στο like του Σαββάτου και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την πονηρή Νηφίτσα, με την πέτρα του σκανδάλου, με τον Τόλι τον Τζιρούδη. Τόλι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λίτσα. Πώς με είπε ο Νίκος, πώς με χαρακτήρισε? Είσαι πονηρή Νηφίτσα, γιατί μου τα πηγαίνεις από εδώ, μου τα πηγαίνεις από εκεί και εγώ τι να κάνω η γυναίκα με αυτά που μου λες. Εγώ πώς θα τα πω, αφού το παγωτό βανίλια είναι άσπρο. Ναι, πηχτό. Και το γλύφισε. Τι να κάνουμε, πώς θα το περιγράψω. Το λάκι. Τα μυαλά, Λίτσα, είναι τα πονηρά. Τα μυαλά είναι τα πονηρά, ακριβώς. Γι' αυτό του είπα ότι το μυαλό μου και το μυαλό του συντονίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, αλλά πονηρά μυαλά. Τελικά πίσω από τις λέξεις. Το Λάκι μου, τι κάνεις? Πότε θα πάμε από κοντά να του κάνουμε έτσι και μια έκπληξη εκεί πέρα στο στούντιο? Ναι, πρέπει να πάμε. Δεν ξέρω. Μήπως την τελευταία εκπομπή. Τελευταία, προτελευταία. Πες μου, πώς είσαι? Καλά είμαι. Ανοίγει ο καιρός, όλο και περισσότερο ζέστη, όλο και περισσότερο ζέστη. Όλο και περισσότερο ζέστη, όλο και περισσότερο ζέστη και από αύριο όλο και περισσότερες βροχές, όλο και περισσότερες βροχές. Πέφτει, σου λέει, η θερμοκρασία εδώ στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία. Α, ναι, την Κυριακή, καλά λες. Ναι, βροχές, σου λέει, κρύο, χαμηλές θερμοκρασίες, γενικότερα, ό,τι καλοκαιρινό βάλαμε, το βάλαμε, άντε πάλι τα πιο φθινοπορεινά ρούχα και παπούτσια. Τα καλοκαιρινά τα κατέβασες, εγώ όχι ακόμα. Αχ, Τόλι, μη μου το θυμίζεις. Αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα των παθών μου. Έκανα καλοκαιρινά ρούχα, καλοκαιρινά παπούτσια. Τα πάντα, γενική στο σπίτι. Κοιμόμουν 4 η ώρα τη νύχτα, δεν προλάβαινα να τα τελειώσω όλα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ναι, ολοκλήρωσα για φέτος. Να, όχι εγώ, όχι ακόμα. Έχω κάτι κοντομάνικα που δεν τα είχα μαζέψει, φοράω έτσι αυτά τώρα, αλλά πρέπει να κάνω και εγώ την αλλαγή, Λίτσα. Άστο. Ναι. Εντάξει, εσύ άντρας, παντελόνια και μπλούζες. Εμείς οι γυναίκες που έχουμε, όχι φούστες, όχι σορτσάκια, όχι παντελόνες, τοπάκια, μπλουζάκια, όχι αυτό το χρώμα, το άλλο το χρώμα. Άσε σου λέω. Και ακόμα και στις πιτζάμες είναι θέμα. Για να βγάλεις τις καλοκαιρινές. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ καλοκαιρινές φοράω και το χειμώνα, γιατί φουντώνει την πιλαθέρη μας εκεί στο τέρμα και το απολαμβάνω. Και εγώ, τηλεθέρμανση στο φουλ. Όχι, μου ήρθε η τηλεθέρμανση. Πόσο πλήρωσε. Καλά, ας το πούμε μετά. Ναι. Λοιπόν. Και εμένα μου ήρθε, πάει, την ξεκαθάρισα. Έρχεται και άλλη δόση. Νομίζω όχι, αυτή που ήρθε τώρα. Ωραία τότε. Το Λάκι, ξέρεις τι θέλω να σου πω, ρε αγάπη. Είδες Survivor? Ναι, είδα. Που ενώθηκαν εκεί και με τους Τούρκους και τα λοιπά. Ναι, και... ναι, έκδα και τον αγώνα με τους Τούρκους και μετά που πήγαν και στο Μαϊάμι. Και πήγαν και στο Μαϊάμι. Ρε εσύ. Τι είναι αυτός ο Ατζούν, τι τους έχει ετοιμάσει, τι είναι αυτά, τι με το τζετ του. Με τα ελικόπτερα. Ναι. Τα καταμαράν. Ναι. Το Μαϊάμι, εκεί που τους πήγες, το πολυτελέστατα. Μέσα στο τζετ, είτε η κόρη του ήταν αυτή. Τι? Η κόρη του. Ναι, προφανώς, νομίζω. Την πήρε και αυτή μαζί, στο Μαϊάμι. Ναι, γιατί? Προφανώς, οπότε ήταν και στον Άγιο Δοκιμήνικο. Ο Σιμακόπουλος δεν έλεγε στις αρχές ότι μακάρι να είχα μπαμπά τον Ατζούν. Θέλω να με υιοθετήσει, ήξερε τι έλεγε. Αλλά όταν χάσανε η Καρολίνα λίγο... Ναι. Το πήρε βαριά. Και ο Μπόγδανος το πήρε βαριά και ο Σιμακόπουλος το έχει πάρει βαριά. Και ο Σιμακόπουλος το έχει πάρει βαριά. Πω. Εντάξει. Αλλά το ζευγαράκι... Αυτό. Το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Δομήνικου μάλλον τώρα. Πού το πας αυτό? Βγήκε και η μητέρα ακριβώς, μέλος της οικογένειας το πρωινό και μίλησε και είπε ότι η μητέρα της έχει χάσει 10 χρόνια ζωής, λέει, με όλα αυτά που γίνονται στο Survivor, γιατί φοβάται ότι όταν θα βγουν έξω, Σάκης θα την παρατήσει πάλι τη Μαριαλένα. Και ποιος μετά τη μαζεύει, λέει, τη Μαριαλένα και έχει εκτεθεί κιόλας και έχει χάσει και το λιβάνι και έχει βγει και σαν άπιστη. Δεν νομίζω να την παρατήσει. Τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο. Και εγώ έτσι νομίζω. Θα το συνεχίσουν. Είτε αγαπιούνται είτε δεν αγαπιούνται. Θα το εκμεταλλευτούν. Ναι, θα το εκμεταλλευτούν. Και μετά θα δούμε. Ισχύει. Αλλά ο Ατζούν τους θέλει μαζί. Και χάρηκε που κέρδισαν αυτοί. Ναι, τους θέλει. Γιατί θέλει να τους παντρέψει. Τι βάση. Θέλει ο Ατζούν να γίνει κουμπάρος. Κοίταξε, να σου πω κάτι, μια κουμπαριά με τον Ατζούν δεν θα χαλούσε ποτέ κανέναν. Έτσι, να το σκεφτεί και το αγόρι μου εκεί πέρα στην Αθήνα ο Νίκος. Μήπως είναι ευκαιρία να κάνουμε τώρα ένα γάμο
που με τον Ατζούν τα έχει καλά, που παίζει το Survivor εκεί πέρα, να μας παντρέψει ο Ατζούν. Αφού βγήκε σε άρθρο ποια είναι αγαπημένη του Νίκου. Αλλά δεν το πάτησα, αλλά υποθέτω είναι αυτή που είδε φωτογραφία στο Instagram του. Η Τζούτζουπη. Ναι. Βγήκε και εμένα, μου βγήκε άρθρο. Ο Νίκος δηλώνει τρελά ερωτευμένος. Δείτε αποκλειστικά ποια του έχει κλέψει την καρδιά. Λέω, τον έχασα. Πάει, ναι, το χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Πατάω έτσι απεγνωσμένα, μπαίνω μέσα. Εγώ το είχα καταλάβει και δεν το πάτησα. Ναι. Λέω, βλέπω την τρίκ, την Τζούτζουπη. Λέω, εντάξει, λέω. Οκ, έχουμε ακόμα ελπίδες. Θα μπορώ ακόμη. Ξέρεις τι σκέφτομαι, να κάνουμε ένα remix. Πώς είναι το Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ναι. Να ξεκινάμε τέτοιο και να λέω, Νίκο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Έλα πάρε με από εδώ. Πάρε με από εδώ. Πραγματικά. Και έτσι θα έχουμε μια καλή ευκαιρία και να γίνει κάτι και με την κουμπαριά του Ατζούν, ένα Μαϊάμι, να το χτυπάμε κι εμείς μια φορά το χρόνο, μια φορά με ένα καταμαράνι, γιατί όχι. Θα λύσουμε τα προβλήματά μας, Νικόλα, σκέψου το. Τόλι, θα είσαι συγκούμπαρος, θες να είσαι συγκούμπαρος. Α, ναι, εγώ κουμπάρος. Συγκούμπαρος, σίγουρα ο Ατζούν μία. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει, λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα δικά μας. Κοίταξε, έχω φέρει και το ελεφαντάκι, εδώ πέρα το τυχερό, μιας και οι έρευνες μας αφορούν τα ζώα και ο ελέφαντας λένε ότι φέρνει και τύχη και εκτός από τύχη θα είναι και η μασκότ αυτής της ενότητας. Ελπίζω να μου έχεις έρευνα για ζώα όμως. Έχω έρευνα για ζώα, Λίτσα, και σήμερα θα μιλήσουμε για τους κροκόδιλους. Κροκόδιλους, με τη γλώσσα που δεν βγαίνει, έξω από το στόμα. Ναι, αλλά τώρα θα πούμε άλλα πράγματα που δεν τα ξέρεις, ούτε οι θεατές τα ξέρουν. Το θυμάμαι. Ξέρεις κάτι, Τόλι, στο τέλος της σεζόν, μήπως να κάνουμε ένα quiz, να λέμε... Κάποιες ερωτήσεις για τα ζώα, ναι. Ναι, ναι, και να δούμε τι θυμόμαστε και τι έχουμε μάθει από αυτήν όλη την τηλεοπτική σεζόν. Ναι. Θα μπορούσαμε. Εσένα θα σου κάνω τις ερωτήσεις. Ναι, εμένα θα παντάκιο. Ξέρω στο αρχείο μου και να σου κάνω ερωτήσεις να δω τι θυμάσαι. Έτσι, μπράβο. Θυμάμαι γιατί ξέρεις τώρα πώς μου ήρθε αυτό. Προχθές, πότε σε ρωτούσα, ποιο είναι, λέω, ρε, σητό, όλο αυτό το ζώο που μου είχε μείνει, που κρατά τον... Χαίρετε. Θα φύγετε. Εντάξει. Που, ναι, κρατά τα σπερματοζωάρια του αρσενικού και όποτε θέλει τα γονιμοποιεί και επιλέγει και ποια θέλει να γονιμοποιήσει από όλα αυτά που έχει ψιλοσυλλέξει στην κοιλιά. Ναι, γιατί κρατάει από πολλούς συντρόφους. Ναι. Και ήτανε... Ο Αστακός. Ναι, ο Αστακός. Πάρα λίγο, το ξεχάσω. Ο θηλυκός Αστακός. Ναι, ναι. Η Αστακίνα μας. Πάμε όμως τώρα στους κροκόδιλους, για να μάθουμε πράγματα που δεν ξέρουμε για τους κροκόδιλους. Ξέρουμε ότι οι κροκόδιλοι δεν βγάζουν τη γλώσσα τους, δηλαδή η γλώσσα τους δεν μπορεί να βγει έξω από το στόμα. Και ξέρουμε επίσης για τους κροκόδιλους ότι είναι ένα επικίνδυνο ζώο. Δαγκώνουν. Ναι. Ναι, δαγκώνουν. Δαγκώνουν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι κροκόδιλοι, Λίτσα, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν πολύ μικρή εξέλιξη από την εποχή των δεινοσαύρων μέχρι τώρα. Και συγκεκριμένα είναι αρκετά κοντά και συσχετίζονται με τους δεινόσαυρους που ξέρουμε. Έτσι, Λίτσα, άμα τους παρατηρήσεις το δέρμα τους, η όψη τους, τι έχεις να πεις. Άρα οι κροκόδιλοι προέρχονται από την εποχή των δεινοσαύρων, έχουν ζήσει... Λίγο μετά, τέλος πάντων. Και δεν έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ μέχρι και σήμερα σε σχέση με άλλα ζώα που άλλαξαν τελείως μορφή. Ναι, και σε σχέση και με τον άνθρωπο που από πίθηκος έγινε τέλος πάντων άνθρωπος. Άρα η κροκόδιλη είναι ένα σταθερό ζώδιο. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ζώδιο λέω. Ζώο, θα μπορούσε να ήταν ταύρι, ας πούμε. Αστρολογικά οι κροκόδιλοι, το ζώδιο των κροκοδίλων να ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Ναι.
Έχεις παρατηρήσει, Ρελίτσα, πως είναι το δέρμα του που είναι έτσι... Σκληρό. Δηλαδή και από ταινίες του Jurassic Park που έχεις δει. Ναι. Έτσι δεν είναι και το δέρμα του Τυρανόσαυρο Ρεξ, τα πόδια, τα τέτοια, ναι. Στο δέρμα τώρα θα σου πω. Ναι. Έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Και από τους κροκόδιλους δεν γίνονται, παίρνουν το δέρμα και κάνουν τι, παπούτσια και τσάντες και τέτοια. Ναι, ντροπή. Ντροπή. Ταινίες. Τι ταινίες. Κροκόδιλα. Ω, ναι. Μάλιστα, άρα είναι ένα ζώο το οποίο δεν έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα στο πέρας του χρόνου. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα σου πω τι τρώει. Σίγουρα προτιμάει το κρέας. Ναι, το ανθρώπινο. Γενικά τρώει ψάρια, ναι. Φίδια, φίδια, ναι. Πουλιά. Πουλιά, πώς τα τρώει τα πουλιά. Μια χαψιά. Ναι, όμως τα πουλιά πετάνε. Πάνε να πιουν νερό, ναι, στη λίμνη. Α, την ώρα που πάνε να πιουν νερό, τα πουλάκια τα τρώει ο κροκόδιλος. Ναι, είναι από κάτω, πάει να πιει το πλάγι, χουπ, μια χαψιά. Ναι. Το φλαμίγκο τόσο με... Και επίσης λέει τρώει και χελώνες. Χελώνες. Τώρα αυτό πάλι... Ναι, πώς. Και τα κόκαλα που έχουν και το καβούκι της χελώνας. Αυτό και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προφανώς όμως τρώει μικρές... Το εσωτερικό της χελώνας, αυτό που βγαίνει έτσι το σώμα. Τι θα βγει, ένα κεφάλι και... Δεν ξέρω πώς το. Ή σπάει το κέλυφος με τα δόντια. Ναι. Και τρώει το από μέσα. Τύπου, δηλαδή η χελώνα είναι πως τρώμε εμείς τα μύδια για τον κροκόδιλο. Που, όχι τα μύδια, τις γυαλιστερές, ναι. Τα στρίδια. Που ανοίγουμε το κέλυφος και ρουφάμε το από μέσα. Το αντίστοιχο... Ναι, χελώνα δεν ξέρω αν ανοίγει. Λες να ανοίγει από κάτω. Με τσίπουρο την κατεβάζει τη χελώνα ο κροκόδιλος. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Okay. Mm-hmm. Αλλά, α, ναι, αυτό που δεν τέλειωσα να σου πω είναι ότι εκτός από ζώο τρώει και φρούτα. Φρούτα. Ναι, τρώει και φρούτα. Δεν τα απορρίπτει. Τύπου... Πού και πού τρώει και κανένα φρούτο. Για τη διατροφή, ας πούμε. Έτσι, για το απογευματινό, ξέρω εγώ. Σνακ. Ναι, τρώει και φρούτα. Snack. Για χωνευτικό που λέει και ο Μιχάλης. Να σου πω... Τα φρούτα, ο κροκόδιλος, πού τα βρίσκει, ας πούμε, αυτά που πέφτουν από τα δέντρα. Ναι, που είναι και λίγο τσαπισμένο. Ναι. Κοίτα να δεις. Γιατί τα άλλα ζώα τρώνε φρούτα. Ποιο ζώο τρώει φρούτο? Πώς δεν τρώνε τα ζώα φρούτα? Εγώ δεν ξέρω κανένα ζώο που να τρώει φρούτα. Εκτός από τον πίθηκο. Που τρώει την μπανάνα. Ναι, που τρώει τις μπανάνες. Τον μπαμπίνο, τον πίθηκο, τον μπουμπούνο. Όχι, όλα τρώνε φρούτα. Ναι. Ο παπαγάλος, ναι, μας έλεγε η Δέσποινα προχθές, ψιλοτρώει κανένα φρουτάκι, εξωτικό. Ναι. Όχι, όχι, πολλά τρώνε φρούτα. Μέσα στη ζούγκλα τι τρώνε? Τα σαρκοφάγα τρώνε ζώα και τα φυτοφάγα... Τα φυτά. Γιατί υπάρχουν και μίξ. Τα πανφάγα, που τρώνε τα πάντα. Ναι, τα πανφάγα μπορεί να τρώνε και φρούτα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα... Στο στόμα του κροκόδιλου. Mm-hmm. Πόσα δόντια έχει? 74 με 80 δόντια. Δεν είναι γιοδοντίατρο. Αναλόγως το μέγεθος του κροκοδίλου και το λιγάτορα. Γιατί άλλα έχουν 74 με 80. Αλλά ναι. Το ιδιαίτερο σε αυτό είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους σπάσει ένα δόντι ή βγει, φυτρώνει άλλο εκεί στη θέση του. Πάντα. Όχι σαν και εμάς που έχουμε τα πρώτα που βγαίνουν, μετά βγαίνει άλλο ένα και μετά τέλος. Δηλαδή άμα βγει τέλος. Στους κροκόδιλους όσο βγαίνει ένα φυτρώνει άλλο. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Άρα αν ο κροκόδιλος του χαλάσει ένα δόντι και του πέσει για παράδειγμα, δεν πάει στον Δέδε, στον Κωνσταντίνο για να του φτιάξει το δόντι. Όχι, του φυτρώνει άλλο μόνο. Του φυτρώνει μόνο του άλλο. Ευτυχώς λοιπόν γι' αυτό δεν... Ναι. Υπάρχουν κτηνίατροι, αλλά δεν υπάρχουν οδοντίατροι ζώων. Άρα καλά επέλεξε ο Δέδες και έγινε οδοντίατρος για ανθρώπους. Που μια φορά βγάζουμε δόντι και άμα μας πέσει πρέπει να πάμε να το φτιάξουμε σε οδοντίατρο και να περάσουμε και καινούριο.
Θα μπορούσε όμως αυτό, αυτό τώρα πώς γίνεται ρε παιδάκι μου να βγαίνει συνέχεια το δόντι. Ναι, δηλαδή έλαντε. Του πέφτει, το σπάει και το δόντι επειδή δάγκωσε κάτι σκληρό. Και σε εμάς δεν θα ήταν καλό αυτό να γίνεται. Ναι. Γιατί όμως εμάς έχει μία σειρά και μετά υπάρχει και άλλη μία μόνο από κάτω. Μήπως επειδή δεν έχουμε τόσο μεγάλο στόμα όσο ο κροκόδηλος. Εμείς όμως ρε τόλοι βγάζουμε τη γλώσσα έξω, ο κροκόδηλος δεν μπορεί να τη βγάλει. Σκέψου και αυτό. Εντάξει, τώρα για να βγάζεις τη γλώσσα έξω... Άρα ο κροκόδηλος, ρε παιδάκι μου, σε όλη του τη ζωή έχει δόντια. Δηλαδή και να του πέσει. Και μέσα σε πόσο χρόνο Γιατί προφανώς αυτό είναι σημαντικό για αυτόν. Ναι, γιατί ναι, χωρίς το δόντι πώς δεν θα μπορέσει να ζήσει. Και δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, και δοντίατροι κροκοδήλων. Πες μου λίγο, σε πόσο χρονικό διάστημα αναγεννάται, βγαίνει το νέο δόντι. Η έρευνα λέει περίπου μετά από μία εβδομάδα βγαίνει, έχει βγει το μισό. Έλα τώρα. Άρα ο Καλλίδης αν ήταν κροκόδηλος, όταν είχε πάει στο Survivor και είχε σπάσει το δόντι, δεν χρειαζόταν να πάει εκεί πέρα να το βάλουνε. Τσακ κατευθείαν, από μόνο του, καινούριο δόντι. Ήταν, ναι. Τώρα. Ωραίο. Το δάγκωμα του κροκοδίλου είναι 3 φορές πιο δυνατό, έτσι, η δύναμη στη γνάθος που έχει ο κροκόδηλος για να δαγκώσει είναι 3 φορές πιο δυνατό, ναι, από αυτό ενός λιονταριού ή μιας τίγρης. Α, πολύ δυνατά δαγκώνει. Στο έχει κόψει. Ό,τι σου έχει δαγκώσει, το έχει κόψει. Ναι. Απίστευτο. Ναι, γι' αυτό τα θέλει τα δόντια. Δεν μπορεί χωρίς αυτά. Και η φύση προνόησε και για αυτό και σου λέει τι ο κροκόδηλος δόντι από μόνος του, θα του βγαίνει. Τι που λερναία ύδρα που έβγαζε κεφάλια, ο κροκόδηλος βγάζει δόντια. Επίσης, μπορεί να μην του τόχες του κροκόδηλου, ναι, αλλά μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα. Ο κροκόδηλος, παιδί μου. Μπορεί να τρέξει γρήγορα με τα ποδαράκια του, τσουκ 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 τσουκ, ναι, αλλά δεν έχει αντοχή, για πολύ λίγο δηλαδή, για λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να τρέξει λίγο. Μετά, όπα, τέλος. Κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβα. Έχει μία φόρα δηλαδή. Σαν το τριαντάφυλλο ένα πράγμα. Ξεκινάει και μετά τελειώνει αυτό μέσα σε λίγο. Το πάει, έχει και τόσο σώμα να κουβαλήσει. Είναι και η ουρά από πίσω που δεν ξέρω πόσο μπορεί να τον βολέψει στο... Ναι, επειδή τη σέρνει, ναι, τον κουράζει. Δηλαδή έχει τα ποδαράκια που... Ναι. Που είναι και μικρά τα ποδαράκια, έχει και όλο αυτό το βάρος, έχει και όλη αυτή τη μουσούδα μπροστά και όλη αυτή την ουρά από πίσω. Ναι, έχει μια έναρξη που τα δίνει όλα στην αρχή, τρέχει γρήγορα, αλλά μετά δεν έχει αντοχή, σταματάει. Άρα, αν δεις κροκόδηλο και αρχίσει να σε κυνηγάει, πρέπει να το έχεις αυτό στα υπόψη σου, ότι βάστα γερά, τρέχα εσύ, όσο και αν βλέπεις ότι σε πλησιάζει, γιατί σε λίγο θα τελειώσει ο κροκόδηλος. Ναι, αλλά ναι, μπορεί να κολυμπήσει επίσης πολύ γρήγορα και αρκετό χρονικό διάστημα λόγω της προώθησης, mm-hmm, όχι της προώθησης. Αυτό που του δίνει η ουρά. Της όθησης, ναι, από την ουρά. Ναι. Είναι σαν να φοράει βατραχοπέδιλο. Ένα μεγάλο μακρύ βατραχοπέδιλο από πίσω. Α, ναι, αυτό γράφει και η έρευνα. Μπράβο, θα το έλεγα μετά. Λίτσα. Έχω γίνει πάρα πολύ καλή. Αλήθεια σου λέω. Χαίρομαι πολύ. Ναι, να βγαίνει. Είναι ερευνήτρια. Ναι, ερευνήτρια. Η Λίτσα ή η ερευνήτρια. Πώς λέμε η Ντόρα η εξερευνήτρια. Ακριβώς όμως. Να, ένα μήλο. Και λοιπόν, για πες μου το επόμενο. Μετά, τα μάτια. Ναι. Τα μάτια, Λίτσα, αν έχεις παρατηρήσει, είναι πάνω από το κεφάλι του. Να, ναι, είναι εδώ πάνω. Ναι, όταν ναι, η επιφάνεια του νερού είναι εδώ και βγαίνει ο κροκόδηλος, βγαίνει το ματάκι έτσι. Ναι, ναι, και ναι. Να βλέπει τα θυράματά του ενώ είναι κάτω από το νερό. Διόπτρα. Ναι. Αυτό, και αυτό το γράφει, ναι. Και είναι, έχουν τη δομή τα μάτια του, όπως αυτά της γάτας, τα οποία αντανακλούν πίσω από το μάτι το φως και έχουν καλύτερη όραση στο σκοτάδι. Α, πώς λέγεται αυτό που βλέπεις στο σκοτάδι?
Υπέρυθρες, ναι. Υπέρυθρες εκτινοβολία. Night vision, night vision, night vision, ναι. Νυχτερινή όραση. Ναι. Υπέρυθρη είναι αυτή η όραση. Την έχει ο κροκόδιλος και η γάτα. Ναι. Ναι. Και τα μάτια του λαμπειρίζουν στο σκοτάδι. Όπως η γάτα, άμα ρίξει φως, δεν λαμπειρίζουν. Έτσι και του κροκόδιλου. Και τώρα πάμε στα δύο τελευταία και τα πιο ιδιαίτερα, τα οποία είναι ότι οι κροκόδιλοι φωνάζουν πολύ δυνατά. Φωνάζουν εννοώ, όχι γρυλίζουν. Πώς κάνει το λιοντάρι, πώς λέγεται, το roar στα ελληνικά. Το roar δεν θα μπορούσε να το πει ο κόρο. Βρυχώνται. Βρυχώνται. Ναι. Ναι, τα λιοντάρια. Ωραία. Έτσι βρυχώνται. Λίτσα, δεν μου πάει, αλλά τέλος πάντων. Και οι κροκόδιλοι πολύ δυνατά όταν είναι τα αρσενικά, όταν θέλουν να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά. Όταν σέρνει δηλαδή ο κροκόδιλος, βγάζει δυνατούς ήχους. Ναι. Για να ακούσει η κροκοδιλίνα και να πει «Όπα, έχω έτοιμο κροκόδιλο, πάω». Ναι. Και μετά όταν πάνε και το κάνουνε, πάλι και οι δύο φωνάζουν δυνατά. Φωνάζουν δυνατά. Άρα αν ακούσεις σε μια Όχι, λίμνη... Όχι, υπάρχει και τρίτη περίπτωση. Α, τι? Όταν μαλώνει... Ναι. Ένας αρσενικός με έναν άλλον αρσενικό. Και όταν παλεύουν και μαλώνουν. Οπότε άρα, είναι τρεις περιπτώσεις. Αν ακούσω, είμαι στη λίμνη. Είστε στη ζούγκλα, ναι. Στη ζούγκλα, κοντά στο ποταμό εκεί πέρα ή στη λίμνη. Και ακούσω τον κροκόδιλο να βγάζει τρελές κραυγές, φωναχτές. Ναι, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Τότε ή καλή κροκοδιλίνα για καλό μεσημεράκι... Ή κάνει η κροκοδιλίνα καλό μεσημεράκι, αν ακούω δύο ταυτόχρονα, μια θηλυκή και μια αρσενική κραυγή. Ή αν ακούω δύο αρσενικές κραυγές, γίνεται μάχη. Υπάρχει πόλεμος εκεί, μεταξύ δύο κροκόδιλων. Ναι, δεν ξέρω αν πηγαίνουν και με τα ίδια φύλλα οι κροκόδιλοι, για να μου ακούς δύο αρσενικούς να γίνεται, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Α, οι κροκόδιλοι μπορεί να πάνε και με κροκόδιλο. Δεν ξέρω. Ναι, εννοώ με αρσενικό κροκόδιλο, ναι. Δεν το ξέρω, αλλά σου λέω άμα να ακούσεις να φωνάζουν ή μαλώνουν. Α, ένα από τα δύο. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Κάτι σαν τον άνθρωπο ένα πράγμα. Εμείς όταν φωνάζουμε ή μαλώνουμε... καλά, μπορεί να το κάνουμε και θόρυβα εμείς, έτσι κι αλλιώς. Αυτοί πάντα όμως βγάζουν κραυγές. Ναι, ναι, ναι. Τους βγαίνει οργανικά. Και πάμε και στο τελευταίο ιδιαίτερο. Πάμε και στο τελευταίο. Το φύλλο ενός κροκοδίλου εξαρτάται από τη θερμοκρασία που είναι τα αυγά στη φωλιά. Δηλαδή, εάν εκεί η φωλιά που είναι τα αυγά είναι ζεστά, πάνω από 32 βαθμούς, 30-32 βαθμούς από πάνω, θα βγούνε αρσενικά. Αν είναι κάτω από 30 βαθμούς και είναι ψιλοκρύο, θα βγούνε θηλυκά. Όλα τα αυγά. Αυτό τώρα πώς το εξηγείς. Άρα ανάλογα, όσο πιο ζεστή είναι η φωλιά, τότε όλα τα αυγά τα κροκοδιλάκια που θα βγουν από τα αυγά θα είναι αγοράκια. Ναι. Ενώ αν είναι κρύα η φωλιά θα είναι κοριτσάκια. Ναι. Γιατί το ζεστό να βγει αγόρι? Εγώ το αντίθετο θα περίμενα. Α, ναι. Τι είπε ο Μιχάλης? Όχι, κάτι εδώ δικό μας. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί αυτά τα ζεστά να είναι τα αρσενικά και τα κρύα να είναι τα θηλυκά. Είναι, ναι. Οι κροκοδιλίνες είναι λίγο κρυοπιστιές. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι αυτό... Τέλος πάντων, πάντως να ξέρεις, άμα πας σε μια φωλιά και η φωλιά έχει μεγάλη θερμοκρασία εκεί πέρα, να ξέρεις, θα σκάσει μύτη κροκοδιλάκι ή αγόρι. Ναι. Έτσι γλιτώνουν και τον υπέρηχο και αυτό να δουν τι είναι το παιδί.
Οπότε προφανώς άμα κάνει μία φορά μία παρτίδα αυγά, ας πούμε, μία κροκοδιλίνα και, και δει τι θα βγούνε, στο επόμενο όταν θέλει το άλλο το φύλλο... Πάει και τα βάζει σε κρύο μέρος. Τα βάζει, ναι. Σου λέει δεν αντέχω άλλο με τα αγόρια. Με αρσενικούς κροκόδιλους. Τα κάνω κορίτσια τώρα. Θα πάω στην Αλάσκα να τα κάνω. Μάλιστα. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον που είχε αυτή η έρευνα. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Μάθαμε για τους κροκόδιλους πολλά. Τώρα, ιδίως που ανοίξαν και οι μετακινήσεις και μπορεί να πας να κάνεις και ένα σαφάρι. Ναι. Ή να βάλεις μια μπλούζα με το σχετικό σύμβολο εδώ πέρα. Τον κροκόδιλο. Να ξέρεις, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που φοράς. Είναι αρσενικό, θηλυκό. Τόλιζεις. Ναι. Ωραία. Απλά σκέφτομαι, Λίτσα, ότι πριν κλείσουμε θέλω να δώσω κάποια χαιρετίσματα. Α, ναι, να δώσεις. Στον Δημήτρη και στον Αναστάση. Ναι. Από τη Λάρισα. Ναι. Και να τους πω, γιατί μαλώσανε, Λίτσα. Είναι δύο φίλοι που παρακολουθούν το κανάλι μου. Και μαλώσανε, Λίτσα. Γιατί μαλώσανε? Μαλώσανε γιατί ο ένας νομίζει ότι κάτι έγινε με την κοπέλα του άλλου. Πού το κατάλαβες? Δεν μου λες όταν μαλώνανε ο Δημήτρης και ο Αναστάσης? Ναι. Κραυγές βγάζανε σαν τους κροκοδηλούς? Όχι, δεν νομίζω. Για να ξέρω. βασικά να σου πω κάτι. Πότε να μην χαλάνε μια φιλία, τη φιλία για μια γυναίκα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν κάνει κάτι, ας πούμε, ένας φίλος με μια κοπέλα που σου αρέσει, καλύτερα που το έκανε. Γιατί η κοπέλα αυτή δεν άξιζε για σένα. Ναι, αυτό του είπα κι εγώ. Φυσικά. Αλλά, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε σίγουρα αν έχει γίνει. Τώρα έχουν μαλλέ, μιλάνε, τον έκανε τώρα, λέει, μπλοκ. Είμαστε σε μια ομαδική εκεί τρεις, ναι, που τα λέμε. Λίτσα, αυτή τα παιδιά είναι πολύ γνωστοί μπασκετμπολίστες στη Λάρισα. Α, μπασκετμπολίστες, τι μου λες. Καλά βρε, μπασκετμπολίστες, ναι, και μαλώνετε για κοπέλα. Ναι. Μα τόσες κοπέλες κοιτάζουν μπασκετμπολίστες. Έλατε, τώρα δεν ξέρω τι... Ελπίζω να τα βρούνε. Μπορεί να μην έχει γίνει και να είναι παρεξήγηση. Είτε είναι παρεξήγηση, είτε όχι, μόνο που πήγε εκεί πέρα. Τότε και σιγά μου, τώρα που και η κοπέλα ποια είναι. Είναι μια κοπέλα. Εντάξει. Τόσες υπάρχουν. Να έρθουν τα παιδιά εδώ πέρα να τους κεράσουμε έναν καφέ. Να έρθουν, ναι. Λοιπόν, το like μου αγαπημένε, φιλιά πολλά, φιλιά και στο Δημήτρη και στον Αναστάση. Καλή μπασκετμπολίστες τώρα και όχι ρε παιδιά, οι μπασκετμπολίστες έχουν πέραση. Δεν βλέπετε τι γίνεται εκεί πέρα με χεζόνια, δεν βλέπετε τι γίνεται με... Με το χεζόνια. Ποιο είναι, α. Το χεζόνια του Παναθηναϊκού, το χεζόνια. Και όχι μόνο. Και όχι αυτό μόνο. Αυτό είναι με τη Μαλέσκου. Ναι, έτσι λένε. Α. Δηλαδή τι, αν παράδειγμα κάποιος φίλος του Χεζόνια έκανε κάτι με την Ιωάννα, νομίζεις ότι η Χεζόνια δεν θα βρίσκε μετά άλλη αντίστοιχη Ιωάννα και καλύτερη ίσως ή και χειρότερη, δεν ξέρω τι, θα βρίσκε. Όχι, η Ιωάννα είναι πολύ καλή, Λίτσα. Είναι, υπέροχη. Δεν νομίζω να μπορείς να βρεις καλύτερη. Να, τες... Όμορφη ξανθιά, με τον Άζη. Έξυπνη, πολύ έξυπνη. Εγώ στην αρχή... Δεν την είναι, αλλά μετά όταν είδα κάποιες εκπομπές, γιατί βλέπω τις συνεντεύξεις με το Survivor μόνο, και εύστοχες ερωτήσεις και να ελέγξει και τη συνέντευξη και το πώς θα πει και τι θα ρωτήσει. Τι είναι, να σου... υπέροχη. Είναι υπέροχη. Ναι, θα τη στείλω μήνυμα στο Instagram να δω αν με απαντήσει. Εντάξει. Ή αν θέλει μόνο τον... Χεζόνια. Ναι. Και μετά πες το Χεζόνια, η δικιά σου μου απάντησε. Χαναστάσεις. Λοιπόν, το like μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έτσι θα πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Ναι, γεια.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, σε αυτό το μέρος θα σας ταξιδέψουμε. Και θα σας ταξιδέψουμε με τη βοήθεια ενός συντοπίτη μας, του Μπάμπη του Πολιτίδη, γνωστού μοντέλου, διαργωνωτή fashion show, αλλά και επιχειρηματία, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην όμορφη Κο, παραθαλάσσια, και θα μας μεταφέρει λιγάκι αυτό το κλίμα. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στην εκπομπή σας, τις αγαπημένες μου. Βρε Μπάμπη, πόσο όμορφος πια, πόσο όμορφος. Εντάξει, μην τα λέμε όλα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτή η ελληνική ομορφιά δεν φεύγει από πάνω σου. Και συνδυάζεται απόλυτα με το βαθύ γαλάζιο που βλέπουμε πίσω σου. Πες μας λιγάκι, βρίσκεσαι στην Κο, σε ένα μαγαζί που πρόκειται να ανοίξει τώρα τις επόμενες ημέρες. Δραστηριοποίησε εκεί. Ναι, τώρα είμαστε σε εργασίες. Από αρχές του μήνα θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Αν και εδώ ακόμα δεν έχει έρθει ο τουρισμός, ήταν πολύ λίγοι οι τουρίστες. Σήμερα ανακοινώθηκε από την τηλεόραση και από τα τουριστικά γραφεία ότι οι Ολλανδοί συγκεκριμένα θα έρθουν μετά από 2 εβδομάδες, ενώ ήταν να έρθουν τώρα. Εντάξει, είναι ένα μείον αυτό, αλλά πιστεύω σε 2 εβδομάδες θα είμαστε πλήρως έτοιμοι και από τουρίστες να έχουν πλημμυρίσει την Κο και όλα τα νησιά μας. Θα είναι ευχάριστο γεγονός, γιατί μετά από τόσο καιρό με την καραντίνα, όλο αυτό που είμαστε κλεισμένοι μέσα, χρειαζόμαστε όλη δουλειά, όλοι οικονομικά είμαστε πεσμένοι, πιστεύω, για να βοηθηθεί αυτός ο τομέας. Άρα στην ουσία υπάρχει μια καθυστέρηση για όσον αφορά τους Ολλανδούς τουρίστες και την άφιξή τους στην χώρα μας. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί στο νησί, από κρατήσεις, πώς πηγαίνετε γενικότερα, υπάρχει ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά? Ναι, υπάρχει, όχι πολύ με τους Έλληνες, με το εξωτερικό πιο πολύ δουλεύει εδώ η ΚΟΣ. Έχει μετά από 1η Ιουλίου έχουν πολλές κρατήσεις και θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα ακόμα είναι χαλαρά τα πράγματα, γιατί ο κόσμος είναι, δεν ξέρει τι γίνεται με τα εμβόλια και όλα αυτά, πώς θα πετάξουμε το αεροπλάνο για να μας έρθουν εδώ. Και τώρα περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εσείς, Μπάμπη, που δουλεύετε στον τουρισμό, έχετε εμβολιαστεί υποχρεωτικά? Ακόμα όχι πλήρως όλο το προσωπικό. Η μισή, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα αρχίσει να ξεκινήσει η σεζόν και τα μαγαζιά που θα ανοίξουν, κάποια στιγμή, ναι, θα κάνουμε και εμείς το εμβόλιο. Mm-hmm. Πες μου λιγάκι, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, οι τιμές φέτος θα είναι πιο υψηλές, θα είναι πιο χαμηλές, πώς ακριβώς κυμαίνονται? Κοίταξε, προς το παρόν θα μείνουν οι ίδιες τιμές. Αλλά το θέμα είναι ότι οι εταιρείες, δεν ξέρω για κάποιον λόγο, προχθές που μιλήσαμε με έναν αντιπρόσωπο, όλοι έχουν αυξήσει τις τιμές, τα προϊόντα. Στα ποτά. Mm-hmm. Είναι πνευματώδη και αναψυκτικά. Άρα στην ουσία έρχεται μια αύξηση από τους προμηθευτές σας, με αποτέλεσμα φυσικά αυτή την αύξηση ή θα πρέπει να την απορροφήσετε εσείς ή να την χρεωθεί ο πελάτης? Προς το παρόν θα τη χρεωθούμε εμείς. Τώρα, εντάξει, αν ξαναγίνει τίποτα άλλο, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς, αν μπορούμε να το απορροφήσουμε, γιατί κι εμείς είμαστε στενά λίγο με όλο αυτό, γιατί καθόμαστε πόσο καιρό και ήδη ακόμα τουρίστες δεν έχουν έρθει και ήδη ξεκίνησε το καλοκαίρι. Θέλω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Που άλλες χρονιές θα βλέπαμε αυτή την παραλία εκεί πέρα στην Κο να σφίζει από ζωή και από κόσμο τέτοια μέρα που μιλάμε, τέλος Μαΐου. Θέλω να σε ρωτήσω, είσαι στην Κο, το μαγαζί πώς λέγεται? Unique Beach Bar. Ωραία, είναι Beach Bar. Ορίστε. Και εστιατόριο. Με όλα αυτά τα νέα μέτρα λοιπόν, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έρχονται, με τη χρήση της μάσκας, με τις απολυμάνσεις, με τους ηλεκτρονικούς καταλόγους, έχετε προλάβει, έχετε προσαρμοστεί? Τι ακριβώς ισχύει πια στα beach bar? Δηλαδή, πώς θα πάω εγώ το καλοκαίρι στο beach bar να κάνω το μπάνιο μου, την ηλιοθεραπεία μου, να πιω το ποτό μου? Θα πρέπει να πάω με μάσκα? Εσείς θα φοράτε μάσκα? Ναι, όλοι θα φοράμε μάσκα. Κάποια στιγμή έχουμε μια θερμοκάμερα που βάζει τον πελάτη που έρχεται, τον βάζουμε μπροστά στην κάμερα και δείχνει τη θερμοκρασία σώματος. Από εκεί και μετά καταλαβαίνουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το βάλουμε σε ένα σημείο, να φωνάξουμε το ασθενοφόρο για να έρθει να τον πάρει για να τον κάνει τις ανάλογες εξετάσεις.
Μετά η κάθε ομπρέλα έχει τον ανάλογο τον κανονισμό της ανάλογης διαστάσης. Από τον ιστό της ομπρέλας μέχρι τον άλλο ιστό είναι 4 μέτρα. Από εκεί και μετά οι πετσέτες είναι σακουλοποιημένες. Κάθε μέρα πλένονται και απολυμάνονται για να είναι έτοιμες για τον πελάτη. Άρα και υπάρχει... όπως και ξαπλώστρα όταν φεύγει ο πελάτης την απολυμάνουμε πάλι με κάποιο ειδικό φάρμακο που υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη διαδικασία άρα, δηλαδή μπήκατε σε μια σειρά σίγουρα εξόδων γιατί μου λέτε ότι υπάρχει μια κάμερα θερμομέτρησης. Ειδικός χώρος για να μένουν αυτοί που βλέπουμε ότι η θερμοκρασία τους είναι πιο ανεβασμένη. Πετσέτες που απολυμένονται κάθε μέρα. Προσωπικό που θα πρέπει να καθαρίζει τις ξαπλώστρες. Τα ποτά σερβίρονται κανονικά, θα σερβίρονται κανονικά όπως γνωρίζαμε σε γυάλινα ποτήρια ή σε πλαστικά ποτήρια για να είναι και λίγο πιο ασφαλής. Προς το παρόν έχουμε μείνει με την παλιά μέθοδο. Δεν ξέρω αν μας έρθει μια καινούργια κύκλιος. Mm-hmm. Να μας αλλάξει αυτό το θεσμό. Προς το παρόν μένουμε στα ίδια. Και μια παρένθεση να σου κάνω ότι είπες για τον κόσμο, ότι κάτι μου είπες mm-hmm. να σου απαντήσω πάνω σε αυτό, τώρα το ξέχασα, διαφεύγει. Τέλος πάντων, τα βασικά είναι αυτά, τα βασικά κριτήρια που υπάρχουν είναι ο πελάτης, αυτό ήθελα να πω, για την κάμερα, τη θερμοκάμερα, δεν την έχουν όλα τα μαγαζιά, εμείς την έχουμε. Και από ό,τι βλέπω στα γύρω μαγαζιά δεν υπάρχει, δεν είναι υποχρεωμένη κάποιος να την πάρει γιατί είναι και ακριβή. Έχει ένα μεγάλο κοστολόγιο. Εσείς το κάνετε για να είστε απόλυτα ασφαλείς και εσείς και οι πελάτες σας και γι' αυτό και θέλουμε να επιλέγουμε και τέτοιου είδους επιχειρήσεις για να νιώθουμε και εμείς ασφάλεια. 4 μέτρα λοιπόν οι αποστάσεις και φυσικά στο εστιατόριο με τους αντίστοιχους τρόπους. Εφόσον κάποιος κάθεται στην ξαπλώστρα ή στο τραπέζι του εστιατορίου, μπορεί να βγάλει τη μάσκα του και να απολαύσει μετά το γεύμα του. Ναι, αυτό ισχύει όπως είναι και στις καφετέρες. Στις καφετέρες είναι εστίαση γενικά. Στα εστιατόρια έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Αν κάτσεις, επιτρέπεται να την βγάλεις τη μάσκα. Αν πας στην τουαλέτα, πρέπει να την βάλεις. Ή οπουδήποτε σηκωθείς για να πας, πρέπει να την ξαναβάλεις. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε φέτος το καλοκαίρι. Σε ποια περιοχή βρισκόσαστε εκεί, τη Σκομπάμπη μου? Είμαστε μέσα στο κέντρο της πόλης, στη χώρα του Ισκό. Και υπό και ξεκινάνε μετά και τα μαγαζιά. Είναι μέσα, δεν είναι εκτός πόλης. Με φαντάζομαι υπέροχες θάλασσες. Βλέπουμε εκεί την άμμο, την αμμώδη παραλία. Πολύ θα χαιρόμασταν να ήμασταν εκεί πέρα κοντά σου. Ναι, και εγώ θα χαιρόμουν να σας είχα κοντά μου, να τα λέγαμε, να μου πείτε και εσείς πώς περνάτε εκεί. Εντάξει, βασικά το καλοκαίρι η Ελλάδα είναι το καλύτερο σημείο του κόσμου, πιστεύω. Και πραγματικά όχι επειδή είμαστε Έλληνες και το λέμε, το λέει και ο ξένος κόσμος. Είμαι από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο, πιστεύω. Τα πιο ευλογημένα. Πραγματικά. Από το κομμάτι του τουρισμού. Μπάμπη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πριν κλείσει η σεζόν και να μας κατεβάσεις έτσι την κάμερα και κάτω εκεί στην παραλία, να δούμε από κοντά όλες αυτές τις ομορφιές της χώρας μας. Και φυσικά, όσοι Δυτικομακεδόνες επισκεπτείτε την ΚΟ, Μπάμπης Πολιτίδης, unique εκεί πέρα, εκεί θα πάτε να κάνετε τον μπάνιο σας, να φάτε εγγύηση. Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ, Νίτα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Και ελπίζω να δώσει και την αγαπημένη μου, τον αγαπημένο μου τόπο. Γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και φέτος στην καραντίνα σχεδόν 6-7 μήνες ήμουν από το Λεμαϊδα. Και εμείς. Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή σεζόν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Επίσης. Γεια σας. Αχ, τι ωραία που άνοιξε η διάθεσή μας και για βόλτες και για εκδρομές και πώς θα τα κάνουμε αυτά και να είναι και οικονομικά φυσικά, έχοντας προνοήσει για αυτό και έχοντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μας μέσα στην πόλη και τις προσωπικές μας μετακινήσεις αλλά και τις επαγγελματικές μας μετακινήσεις. Είχαμε λοιπόν τη χαρά να συναντηθούμε με τον Γιώργο Τοντοπαλίδη, τον ιδιοκτήτη της EcoCar εδώ στην πόλη της Κοζάνης, των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων EcoCar.
στην πόλη της Κοζάνης. Αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος, ωραία, να το πω σωστά. Μιλήσαμε μαζί του, μας εξήγησε ποια είναι τα προτερήματα των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, ποιες είναι οι τιμές, πώς μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή μας, μιας και διαθέτει και επαγγελματικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και φυσικά κάναμε και μία βόλτα και ξαναγηθήκαμε και στο εσωτερικό. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε εδώ. Μία καινοτομία η οποία βρίσκεται πλέον και στην πόλη μας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τον Γιώργο Τοπαλίδη, Eco Cars λοιπόν Τοπαλίδη στην πόλη της Κοζάνης. Είναι τα αυτοκίνητα που είναι πολύ οικονομικά και φυσικά θα δώσουν πολύ θετικά αποτελέσματα και σε όσους τα επιλέξουν, είτε επιχειρηματίες είτε ιδιώτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας και τον κύριο Τοπαλίδη, αλλά και ένα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Κύριε Τοπαλίδη, καλησπέρα σας. Θα ήθελα λιγάκι να μας μιλήσετε για αυτή την καινοτομία που υπάρχει πλέον και στην Δυτική Μακεδονία αλλά και στην πόλη της Κοζάνης, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Eco Cars είναι αυτοκίνητα πόλης, αμιγώς ηλεκτρικά, τα οποία είναι μια κατηγορία ΕΛ7 λέγεται, μικροαυτοκίνητα. Είναι, είπαμε, πιο πολύ για μέσα στη κινήση, μέσα στην πόλη, και μικρών περιφερειακών μετακινήσεων. Από εκεί και πέρα είναι πολύ οικονομικά, φορτίζει σε μια απλή μπρίζα όπως το κινητό. Η αυτονομία τους ποικίλει, ξεκινάει ας πούμε στη βασική έκδοση με μπαταρίες μολύβδου από 80 χιλιόμετρα και μπορεί να φτάσει μέχρι και 250-300 με μπαταρίες λιθίου. Ο εξοπλισμός του είναι αρκετά πλούσιος. Όποιος θέλει να επιλέξει ανάλογα με το τι θέλει να βάλει πάνω, ας πούμε από air condition, από GPS, από MBIC5 με Bluetooth, ηλεκτρικούς καθρέφτες, θερμενόμενους. Άρα μπορεί να γίνει ένα πολύ σύγχρονο αυτοκίνητο, σαν τα αυτοκίνητα που γνωρίζουμε, να έχει όλες τις ανέσεις μέσα, αλλά ταυτόχρονα να είναι οικονομικό και πρακτικό. Και μιας και το έχουμε τώρα εδώ μπροστά μας, θέλω να δείτε λιγάκι όλοι το μέγεθος. Είναι ένα, θυμίζει ένα αυτοκίνητο, θα πω εγώ, ένα μικρό αυτοκίνητο σε χωρητικότητα. Κάτι που μας βοηθά πάρα πολύ και στο παρκάρισμα μέσα στην πόλη. Έτσι, μπορούμε να το παρκάρουμε οπουδήποτε. Παρόλα αυτά όμως, έχει το χώρο του πίσω για να βάζουμε τα προϊόντα, οι επαγγελματίες για τις μεταφορές μας. Χωράει δύο άτομα μπροστά και δίνει όλα τα προνόμια που δίνει ένα κλασικό αυτοκίνητο για τη μετακίνηση στην πόλη. Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς είναι. Ιδίως αυτή η έκδοση που είναι το επαγγελματικό, είναι το βανάκι του, το κλειστό, υπάρχει και το ανοιχτό το pick-up. Είναι πολύ οικονομικό, πολύ εύχριστο, ευκίνητο μέσα στην πόλη για επαγγελματίες. Και υπάρχει βέβαια και το γιοταχή, το επιβατικό, πάλι διθέσιο και εκείνο, το οποίο είναι αξίζει με αυτή την μόλις τα 2 μέτρα και 25 εκατοστά. Είναι ακόμη πιο μικρό από αυτό σε ειδήσει. Να φανταστείτε παρκάρει κάθετα και στο δρόμο. Όπως ένα smart, ναι, λίγο πιο μικρό από το smart. Τώρα από εκεί και πέρα, τα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη βγαίνουν. Να φανταστείτε αυτό σε ένα χρόνο και κάτι έχει περίπου στις 6.000 χιλιόμετρα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η επιδότηση ηλεκτροκίνησης, η οποία μπορεί να επωφεληθεί κάποιος σε περίπτωση που ενδιαφερθεί να το αγοράσει. Και σε κάποια από τα προνόμια ακόμα είναι και το ότι με τον καινούργιο νομοθεσία της ηλεκτροκίνησης σε παρκόμετρα δεν πληρώνει παρκόμετρο. Δεν πληρώνει δηλαδή παρκόμετρο. Δεν έχει ρήπους, είναι με την καινούργια νομοθεσία της ηλεκτροκίνησης, μπίπτει και δεν χρειάζεται να πληρώνει. Ναι, είναι ελεύθερο. Το παρκάρεις όπου θέλεις. Δεν χρειάζεται να το εφοδιάζεις με καύσιμο, μιας και το φορτίζεις στο σπίτι σου. Και φυσικά δεν έχει τέλη κυκλοφορίας και δεν περνά και σερβίς. Κταίο δεν έχει. Κταίο δεν έχει, διότι αυτή η κατηγορία, όπως είπαμε, είναι η ΕΛ7, αυτή η κατηγορία προς το παρόν δεν έχει κταίο. Τέλη κυκλοφορίας δεν έχει. Και επίσης η συντήρησή του πλην τα αναλώσιμα, ας πούμε φρένα και τον έλεγχο όπως θέλει ένα κανονικό αυτοκίνητο, δεν έχει ας πούμε λάδια, δεν έχει βουζί, δεν έχει ας πούμε τα κλασικά όπως την τακτική συντήρηση.
Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν οι μπαταρίες, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν κάποια στιγμή και αυτές θα χρειαστούν αντικατάσταση, όπως όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και βάσει χρήσης και το πώς δουλεύει ο καθένας μπορεί να διαμορφώσουν άλλο και την αντοχή τους. Θα ήθελα τώρα να δούμε λιγάκι κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και κάποια χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου, μιας και σας έχουμε εδώ. Βρισκόμαστε ήδη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, είναι πάρα πολύ άνετο, όπως βλέπετε χωράει δύο άτομα και βρισκόμαστε στην επαγγελματική έκδοση. Έχει παράθυρο για να μπορείτε να παίρνετε τον αέρα σας, αλλά και θα σας δείξουμε τώρα μέσα και πώς ακριβώς είναι τα λειτουργικά στοιχεία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Η λειτουργία του είναι πολύ απλή, δεν έχει κάτι όπως... Δεν έχει ταχύτητες, δεν έχει συμπλέκτη, όπως όλα τα ηλεκτρικά βέβαια. Λοιπόν, ανοίγοντας το διακόπτη, υπάρχει το καντράν. Μπαταρίες που έχουν λυθεί εδώ, υπάρχει χωρητικότητα της μπαταρίας και το πόσο μπαταρία έχει ακόμα υπόλοιπο. Mm-hmm. Το MBEC 5 του στερεοφωνικό με τα Bluetooth, με το κάμερα οπισθοπορίας. Από εκεί και πέρα το πώς λειτουργεί το air condition, το καλοριφέρ, το air condition, θερμαινόμενους καθρέφτες. Όλη η εξέλιξη της τεχνολογίας. Βλέπουμε τα χιλιόμετρα στο κατράν, βλέπουμε πόσο μπαταρία έχει ακόμη το αυτοκίνητο για να ξέρουμε πώς θα μετακινήσουμε. Έχετε περάσει και την οθόνη εδώ πέρα για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, την πλοήγηση και τα σχετικά. GPS, ναι. Είναι όλα ανισοβεβαιωμένα. Ερκοντίσιον, καλοριφέρ. Αυτό το αυτοκίνητο είναι full έκδοση. Mm-hmm. Με κάμερες οπισθοπορίας έχει και το ηχητικό πίσω, επειδή είναι το αθόρυβο ηλεκτρικό. Κάνει και το θόρυβο το χαρακτηριστικό για τους πεζούς. Με κάμερα οπισθοπορίας, είπαμε. Και από εκεί και πέρα αυτή η έκδοση είναι η πλούσια, μέχρι και GPS. Και ακόμα έχει και φωτοβολταϊκά πάνω. Στην οροφή. Εγώ βλέπω έναν καθρέφτη. Δεν είναι καθρέφτη, και... είναι γυάλινη οροφή η οποία έχει το φωτοβολταϊκό πάνω και γίνεται σαν καθρέφτη. Αντικαταστροφίζει. Ναι. Και η καρότσα έχει. Φωτοβολταϊκό. Εκμεταλλευόμαστε και την καρότσα πίσω τη. Το φωτοβολταϊκό παίρνει την ενέργεια του ήλιου και τη δίνει στο αυτοκίνητο. Παίρνει την ενέργεια και τη δίνει στο αυτοκίνητο. Δεν αντικαθιστά βέβαια την πρίζα. Κάνει μια υποβοήθηση, να πούμε, ότι συμπληρώνει όταν χρειάζεται να τραβάει λιγότερο τάση από την μπαταρία, όταν έχει καλή μέρα και αρκετό ήλιο. Υπάρχει μόνο γκάζι και φρένο, ναι. Και εδώ πέρα και βλέπουμε το χειρόφρενο. Ναι. Τώρα εδώ πέρα οι λειτουργίες τους είναι το νεκρό. Mm-hmm. Το νεκρό. Εδώ στο D είναι προχωράμε κανονικά. Μπροστά. Εδώ το ECO είναι η οικονομική οδήγηση, κάνει μια χαρτογράφηση πιο οικονομική για οικονομία στην μπαταρία. Mm-hmm. Και εδώ είναι η όπισθεν, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι ο τύπου λευγές ταχυτήτων, ας πούμε, αυτός. Ναι, τα παράθυρα, τα ηλεκτρικά, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι πολύ οικονομικό, πολύ ευχρηστό για άντρες, για γυναίκες, αλλά και για νέους οδηγούς και φυσικά για όσους μετακινούνται μέσα στην πόλη, γιατί γνωρίζουμε όσοι μετακινούμαστε μέσα στην πόλη πόσο δύσκολες είναι οι μετακινήσεις στην πόλη, αλλά και το παρκάρισμα. Και φυσικά πόσο βενζίνη καταναλώνουμε ή αέριο στις μετακινήσεις που απαιτούν συνεχώς σταμάτημα, ξεκίνημα. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ οικονομικό, το ξαναείπαμε. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι ότι εντάξει, δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό το πρώτο αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο δευτεροτρίτο, θα το έλεγα. Το οποίο θέλει για να κάνει κάποιες συγκεκριμένες μετακινήσεις μέσα στην πόλη, να πηγαίνει κάποιο το φροντιστήριο. Κάποιοι επαγγελματίες είναι πολύ εύκολο για επαγγελματίες, το ξαναπώ. Το ποιος επαγγελματίας, αυτό ο καθένας ξέρει πώς μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Και οι τιμές του ξεκινάνε. Οι τιμές. Στο ΙΧ, στο επιβατικό, ξεκινάει η αρχική του τιμή, είναι η βασική έκδοση από 7.500. Και στο βανάκι είναι από 9.400 και στο pick-up από 9.000. Πάρα πολύ οικονομικά. Εντάξει, έχουν... Και επιδότηση. Επιδότηση, ναι. Παίρνουν επιδότηση με τη ηλεκτροκίνηση, ναι. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και αυτή την εκπομπή. Ήταν το like του Σαββάτου. Αύριο στις 5 η ώρα η επανάληψη της εκπομπής. Ενώ μην ξεχνάτε πως μας βλέπετε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Να μου είστε όλοι καλά. Φιλιά, έχετε την αγάπη μου.